Coach, η ομάδα σας σήμερα επέστρεψε από το πλην 17 στο πλην 4. Δείξατε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Στο τέλος δεν αποφύγατε την ήττα, όμως σήμερα θα δείξω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πώς κρίνετε το παιχνίδι και πώς είδατε το σημερινό παιχνίδι? Καταρχήν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την νίκη του, καθώς επίσης και στους καθοριστές μου που έδωσαν πάρα πολλές δυνάμεις. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο που έδωσαμε μάχες και οι δύο ομάδες. Πιστεύω ότι απόλαυσαν ένα ωραίο παιχνίδι οι φιλάθλοι. Εντάξει, εμείς σε κρίσιμα σημεία είμαστε άστοχοι. Παρόλο που παλέψαμε το παιχνίδι, παίξαμε σαν δυναμίες του αντιπάλου. Στο τέλος έπαιξε ρόλο η έδρα, κατά τη δική μου άποψη, γι' αυτό και χάσαμε. Πόσο ψηλά μπορεί να πάει η ΕΘΑ φέτος? Εντάξει, εμείς θέλουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ και νομίζω ότι το αποδεικνύουμε. Σίγουρα είναι, πιστεύω, παιχνίδι με παιχνίδι παίζουμε καλύτερα. Το είναι κοινά αποδεκτό και από τους παίκτες μας και από αυτούς που παρακολουθούν τον μπάσκετ. Αυτό είναι ο στόχος, να παίζουμε καλύτερα. Πιστεύω θέλουμε να πάμε στα play-off οπωσδήποτε και όσο γίνεται πιο ψηλά.